πάρει, πάλι φτάνουμε ανήμερα, μάλλον το μεγάλο Σάββατο, παραμονή της Πάσχα. Πάλι εδώ το φιλικό παιχνίδι, παντρεμένοι ελεύθεροι. Για πόσα χρόνια? Φτάνουμε τα 51. Φτάνουμε τα 51. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο χωριό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Λίγα λόγια να σας πω τώρα εδώ πέρα τι συμβαίνει. Λοιπόν, το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι είναι σε κακή κατάσταση. Το πολεμήσαμε, το παλέψαμε. Το κάναμε αγωνιστικό όπως το βλέπετε κι εσείς. Και είμαστε εδώ όλοι μαζεμένοι για το καθιερωμένο ντέρμπι. Φιλικό το λέτε εσείς, εμείς το λέμε ντέρμπι, να ξέρετε. Παντρεμένοι ελεύθεροι. Είστε αποφασισμένοι φέτος να πάρετε την νίκη? Πάντα παίζουμε μόνο για την νίκη. Φέτος τους βλέπω πολύ τους ελεύθερους, πάρα πολύ οργανωμένους και πάρα πολύ δυνατούς. Ελπίζω για ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Έμαθα ότι έγιναν και μεταγραφές από εξωτερικό, ήρθαν οι ελεύθεροι. Φυσικά. Έχουμε νέους γαμπρούς. Έχουμε παντρεμένους που χώρισαν και πήγαν στους ελεύθερους, δυστυχώς. Το λέω έτσι, δυστυχώς. Λοιπόν, ελπίζω να δούμε ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς και να το ευχαριστηθούμε όλοι μας. Φέτος βλέπουμε έχετε δημιουργήσει και φανέλες στις ομάδες. Πραγματικά πόση όρεξη έχετε για όλο αυτό το παιχνίδι, όλη αυτή τη χρονιά, όλοι σας, γιατί θέλει διοργάνωση? Λοιπόν Χριστό, όλο αυτό το αγαπάμε, είμαστε μια παρέα 3-4 άτομα που το αγαπάμε και το κάνουμε. Είπαμε πέρσι, δεν ξέρω αν θυμάστε, είχα υποσχεθεί ότι θα έχουμε φανέλες δικές μας και το έχουμε καταφέρει. Του χρόνου υποσχόμαστε ότι τα αποδυτήρια θα είναι έτοιμα και οργανωμένα και αυτά. Να το θυμάστε αυτό από μένα, υπόσχεση. Το Καπνοχώρι, μήπως θα κατεβάσει και ομάδα στο τοπικό πρωτάθλημα? Πολύ δύσκολα, Χριστό. Πολύ δύσκολα. Το έχω πει και θα το ξαναλέω. Όλοι οι παράγοντες που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ήρωες. Αυτή είναι η λέξη που τους χαρακτηρίζει, είναι ήρωες. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα, υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι επιθυμεί ο καθένας ξεχωριστά. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε.